Το παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι όταν η Ελλάδα πετυχαίνει πράγματα πρέπει τελικά να βλέπουμε τις αναλύσεις των ξένων για να το συνειδητοποιήσουμε. Το γεγονός ότι η Ελλάδα μπαίνει ως 19η χώρα στο πρόγραμμα των F-35 είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό από ό,τι πιστεύουμε διότι το F-35 δεν είναι απλώς ένα μαχητικό αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα τεχνολογικά να αλλάξει τα δεδομένα, να αλλάξει το παιχνίδι όπως λέμε και ουσιαστικά να εξασφαλίσει για την Ελλάδα μια υπεροχή την οποία δεν φανταζόταν ούτε η Ελλάδα ούτε βέβαια η Τουρκία. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή που η πατρίδα μας θα έχει 20F35 Lightning II, σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίξουμε εντελώς διαφορετικά, όχι μόνο στο Αιγαίο, όπως λένε συχνά οι αναλυτές, αλλά γενικότερα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα της προστασίας της ΑΟΣ επί του πρακτέου και όχι πια θεωρητικά, πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι αυτή η σταθερότητα που εξασφαλίζει το F-35 και το γεγονός ότι συμμετέχουμε σε αυτήν την ομάδα των F-35 αλλάζει τα δεδομένα έχουμε απομακρύνει την Τουρκία και έχουμε αναβαθμίσει την Ελλάδα με αυτές τις αποφάσεις και πρέπει σιγά σιγά να το συντοποιήσουμε γιατί δεν είναι μόνο μία λεπτομέρεια είναι κάτι το θεμελιακό διότι οι δυνατότητες που έχουν τα F-35 ειδικά αν τα βάζουμε μαζί με τα RAFAL δίνουν στην Ελλάδα την ικανότητα να κάνει τη διαφορά που κάνει τη διαφορά. Άρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία να παίξει αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνει το, το πράγμα η Τουρκία. Μπορεί και να το καταλαβαίνει ακόμα καλύτερα η Τουρκία από την ίδια την Ελλάδα, γιατί εμείς <coughs> πάντοτε είμαστε επιφυλακτικοί και όταν πετυχαίνουμε κάτι, δεν το δηλώνουμε με έναν ακραίο τρόπο, εκτός μπορεί στον χώρο του αθλητισμού. Πάνω εδώ είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να καταλάβουμε ότι μπαίνει η Ελλάδα και σε ένα δίκτυο γιατί έως το 2030 θα είναι 600 τα F-35 που θα παίζουν σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Άρα άμα σκεφτούμε πώς αυτά λειτουργούν και πώς βέβαια συνδέονται και ε, με τις αμερικανικές βάσεις ε, που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το παιχνίδι αλλάζει εντελώς τα δεδομένα και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία να παίξει επί του πρακτέου και να υλοποιήσει τα λεγόμενά της, γιατί πολύ απλά θα φάει τα μούτρα της. Άρα είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας να το χαιρόμαστε και βέβαια να ακούμε και τους ξένους φορείς για να έχουμε την απόδειξη ότι είναι σωστό που χαιρόμαστε.